Η ερώτηση φωτιά που λαμβάνω πάρα πολύ συχνά από εσάς είναι όταν μου γράφετε Σταύρο, τι να διαβάσω, τι να διαβάσω για να βελτιωθώ στο fitness, να αποκτήσω γνώση, την προπόνηση, τη διατροφή. Οι ελλείψεις σου είναι αυτές που θα σε κάνουν να καταλάβεις τι ακριβώς πρέπει να διαβάσεις, είτε είσαι επαγγελματίας στο fitness, είτε είσαι αθλούμενος που γυμνάζεσαι για πάρτι σου. Και τι εννοώ με αυτό. Αν είσαι επαγγελματίας, οι ερωτήσεις που σου κάνουν οι αθλούμενοι σου και σε φέρνουν σε μια περίεργη κατάσταση όπου δυσκολεύεσαι κάπου να απαντήσεις, δεν είσαι τόσο σίγουρος, είσαι λίγο συγχυσμένος, είναι αυτά που πρέπει να εστιάσεις και να διαβάσεις. Αν είσαι αθλούμενος και κάνεις προπόνηση για πάρτι σου, τα μεγαλύτερα ερωτηματικά σου θα σου δείξουν τι πρέπει να διαβάσεις. Οπότε οι ελλείψεις σου δείχνουν τι πρέπει ακριβώς να διαβάσεις. Και αν είσαι επαγγελματίας, δεν εργαζόμαστε για να κερδίσουμε, εργαζόμαστε για να μάθουμε. Και όταν μαθαίνουμε, αυτόματα κερδίζουμε, ως παρενέργεια έρχονται τα κέρδη, έτσι. Από εκεί και πέρα θα μου πεις και πώς να διαβάσω, ρε Σταύρο, πού να τα βρω όλα αυτά. Άρχισε να γκουγκλάρεις το θέμα που σε ενδιαφέρει, θα βρεις πάρα πολλά άρθρα και σημαντικές έγκυρες έρευνες στο PubMed και άλλα παραπλήσια site. Μετά πήγαινε στο Amazon και άρχισε να γκουγκλάρεις τις λέξεις κλειδιά που περιέχονται στο θέμα που σε ενδιαφέρει και θα σου εμφανιστούν αρκετά βιβλία, στα αγγλικά μεν, αλλά ναι. Με τον καιρό θα αρχίσεις με βάση την εμπειρία σου, λέξη κλειδί και κράτησέ την, να φιλτράρεις καλύτερα τις πληροφορίες. Εμπειρία και θεωρία, όχι μόνο θεωρία. Δεν κέρδισε ποτέ μόνη της, όπως και η πράξη δεν κέρδισε ποτέ μόνη της. Τα παντρεύουμε και προχωράμε.